Από τότε που πήρε ένα 3D εκτυπωτή, το μηχάνημα έχει πάρει φωτιά. Ήταν κάτι που ήθελα από την πρώτη στιγμή που το είδα, αλλά προσπαθώντας και εγώ να μπω στο χώρο της τρισδιάστατης εκτύπωσης, δεν ήξερα από πού να το πιάσω. Για να ξεκινήσω σαν αρχάριος, έψαχνα ένα starter pack που να έχει μια ισορροπία σε budget, λογισμικό και δυνατότητες. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα σας πω σαν αρχάριος τις επιλογές που έκανα σε όλα τα παραπάνω και μπόρεσα να ξεκινήσω γρήγορα και εύκολα τρισδιάστατες εκτυπώσεις. Το πρώτο πράγμα που έχω να κάνω είναι η επιλογή του εκτυπωτή. Διαβάζοντας κριτικές και βλέποντας τις επιλογές των περισσότερων, έβγαλα γρήγορα το συμπέρασμα ότι ο πιο δημοφιλής κατασκευαστής εκτυπωτών και αναλώσιμων είναι η Creality, οπότε σαν αρχάριος θα ακολουθήσω κι εγώ το κύμα. Αφού κλείδωσα στο brand, συγκρίνοντας τους εκτυπωτές μεταξύ τους, αποφάσισα να πάρω το CR10 SE και με επιπλέον 1 κιλό χρώμα είχα ό,τι χρειαζόμουν για να ξεκινήσω. Η λόγη που επέλεξα αυτό το μοντέλο σε σχέση με άλλα μοντέλα της εταιρείας ήταν η εξής. Είναι φιλικό για πρώτη επαφή στη 3D εκτύπωση, κάνει αυτόματο ρύθμισμα τραπεζιού, κάτι το οποίο χρειάζεται πριν από κάθε εκτύπωση σχεδόν, και σε μοντέλα που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα ακούγεται ότι είναι μια κουραστική και χρονοβόρα διαδικασία. Πέρα από το USB, που δεν το χρησιμοποιώ σχεδόν καθόλου, συνδέεται μέσω Wi-Fi και απευθείς από τον υπολογιστή μπορώ να τυπώσω ή να στείλω το αρχείο στον εκτυπωτή και να το χειριστώ από εκεί. Η θερμοκρασία της κεφαλής φτάνει τους 300 βαθμούς και μπορούμε να τυπώσουμε και πιο σκληρά υλικά για πιο απαιτητικές κατασκευές. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μόλις επανέλθει, ο εκτυπωτής μπορεί να συνεχίσει την εκτύπωση από εκεί που είχε μείνει. Έχει μαγνητική βάση η οποία εφαρμόζει πολύ καλά στην επιφάνεια του τραπεζιού και έχει και ελαστικότητα ώστε να μπορούμε να ξεκολλάμε εύκολα το εκτυπωμένο αντικείμενο. Έχει πολύ καλή ταχύτητα εκτύπωσης. Πάλι σε ώρες μιλάμε σε περίπτωση που θέλουμε να τυπώσουμε κάτι μεγάλο, αλλά νομίζω ότι είναι ό,τι πιο γρήγορο μπορεί να πάρει σήμερα με αυτά τα λεφτά. Επειδή η εταιρεία πρωτοστατεί στο χώρο της 3D εκτύπωσης, είναι δοκιμασμένα τα προϊόντα της και με καλές κριτικές. Ακόμα και το συγκεκριμένο μοντέλο δεν είναι καινούριο και έχει και αυτό δοκιμαστεί από άλλους χρήστες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ένα σωρό χαρακτηριστικά που αν τα πω δεν θα τα συγκρατήσετε, οπότε θα σας τα αφήσω σε μια εικόνα. Συνδυασμούς των παραπάνω χαρακτηριστικών θα τους βρείτε και στα άλλα μοντέλα της εταιρείας, οπότε μπορείτε να επιλέξετε με δικά σας κριτήρια τον εκτυπωτή σας. Επίσης, από ό,τι κατάλαβα, χωρίς να έχω φτάσει ακόμα σε αυτό το στάδιο, υπάρχει και δυνατότητα αναβάθμισης του εκτυπωτή, οπότε αν με τον καιρό δεν σας φτάνει, μπορείτε και να το βελτιώσετε. Α, και κάτι ακόμα. Υπάρχει κανάλι της Creality στο YouTube, στο οποίο μπορούμε να βρούμε βίντεο με οδηγίες για ό,τι χρειαστεί να κάνουμε στον εκτυπωτή μας, από καθαρισμό μέχρι και αλλαγή εξαρτημάτων. Η συναρμολόγηση του εκτυπωτή μου πήρε γύρω στη μισή ώρα στο χαλαρό. Υπάρχει βίντεο που δείχνει αναλυτικά τα βήματα, ωστόσο το έκανα βλέποντας τις δύο σελίδες από το εγχειρίδιο και ακολουθώντας τα εξαρτήματα. Σίγουρα θα θέλει και κάποιες ρυθμίσεις, αλλά για αρχή θα το αφήσω έτσι μέχρι να το κατανοήσω καλύτερα. Για να μην επηρεάζεται η εκτύπωση από το περιβάλλον, καλό είναι ο εκτυπωτής μας να είναι κλειστός. Πολλοί έχουν κλείσει τον εκτυπωτή σε ένα κουτί από μελαμίνη ή plexiglass. Για την ώρα δεν θα κάνω κάτι τέτοιο, αλλά το έχω στο μυαλό μου και θα δω και την περίπτωση αυτή. Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής κάνει λίγο θόρυβο, όχι κάτι υπερβολικό, αλλά κάνει γενικά αισθητή την παρουσία του στο χώρο. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το πόσο ησυχία θέλει κάποιος στον χώρο που κάθεται ή εργάζεται. Μέσα στη συσκευασία υπήρχαν ό,τι εργαλεία χρειαζόμαστε για να συναρμολογήσουμε, να ρυθμίσουμε ή να καθαρίσουμε την κεφαλή του εκτυπωτή. Το μόνο που χρειάστηκε να προσθέσω ήταν μια φαλτσέτα και όλα αυτά χωράνε μέσα στο σιρταράκι που μπαίνει στη βάση του εκτυπωτή. Αφού τελειώσουμε με το μοντάρισμα, τον ενεργοποιούμε, κάνουμε κάποιες βασικές επιλογές, το συνδέουμε στο δίκτυο και αφήνουμε μετά τον εκτυπωτή να κάνει τις υπόλοιπες ρυθμίσεις. Αυτό που βλέπετε είναι το αυτόματο calibration του τραπεζιού. Πήρα και ένα κιλό νήμα εκτύπωσης τύπου PLA, οπότε μπορώ να ξεκινήσω να κάνω τις εκτυπώσεις μου. Με το PLA δεν αντιλήφθηκα καμία μυρωδιά κατά την εκτύπωση, αλλά καλό είναι να ερίζεται και ο χώρος.
Όσο αφορά το ABS που δοκίμασα αργότερα, μυρίζει λίγο καμένο πλαστικό όσο τυπώνεται. Όχι υπερβολικά, αλλά δεν θα μπορείτε να είστε την ώρα που δουλεύει στον ίδιο χώρο. Η τοποθέτηση και αλλαγή του χρώματος είναι αρκετά απλή και το μόνο που χρειάζεται να αλλάξουμε χρώμα είναι να τυπώσουμε λίγο μέχρι να καθαρίσει η κεφαλή από το προηγούμενο. Στο πάνω μέρος, ενώ έχει βάση η οποία παίρνει δύο κουλούρες χρώμα, δεν έχει κάποιον οδηγό ώστε να μπορέσουμε να οδηγήσουμε το χρώμα απευθείας προς τον αισθητήρα. Επομένως πρέπει να αλλάζουμε θέση και να φέρνουμε την κουλούρα πάνω από τον αισθητήρα. Η συσκευασία μέσα δεν είχε κάτι τέτοιο, αλλά είχε πρόγραμμα για να το τυπώσουμε εμείς. Καλό! Στην οθόνη βλέπουμε την τρέχουσα κατάσταση του εκτυπωτή, κάποιες παραμέτρους, αν θέλουμε να βάλουμε USB για κάποιο αρχείο ή να δούμε τις προηγούμενες εκτυπώσεις και αν θέλουμε μπορούμε να επαναλάβουμε όποια εκτύπωση θέλουμε χωρίς να χρειαστεί να ανοίξουμε τον υπολογιστή. Ο εκτυπωτής συνοδεύεται από ένα λογισμικό στο οποίο μεταφέρουμε τα σχέδιά μας και μπορούμε να κάνουμε τις ρυθμίσεις που αφορούν την εκτύπωση. Πέρα από τα δικά μας σχέδια, υπάρχουν και έτοιμα σχέδια στο Creality Cloud που μπορούμε να τα κατεβάσουμε για να τυπώσουμε απευθείας. Με το OpenFile μεταφέρουμε ένα αρχείο που έχουμε στον υπολογιστή για να τυπώσουμε. Το πρόγραμμα γενικά είναι απλό στη χρήση για αρχάριους και έχει και πολλούς αυτοματισμούς. Για παράδειγμα, για να γίνει σωστά μια εκτύπωση χρειάζονται και κάποια στηρίγματα. Εδώ έχω προσθέσει μόνος μου πρόχειρα μερικά, αλλιώς μπορεί να τα αναγνωρίσει και να βάλει στηρίγματα μόνο το πρόγραμμα που χρειαστεί. Από εκεί και πέρα έχει αρκετές παραμέτρους ώστε να ικανοποιήσει και πιο προχωρημένους χρήστες. Εδώ βλέπουμε τις λεπτομέρειες που αφορούν την τρέχουσα κατάσταση του εκτυπωτή, όπως και ένα ιστορικό με τις προηγούμενες εκτυπώσεις. Μπορούμε, αν θέλουμε, να τυπώσουμε απευθείας από τον υπολογιστή ή να στείλουμε τον κώδικα στον εκτυπωτή και να το χειριστούμε από εκεί. Μένει να βρούμε ή να φτιάξουμε τα σχέδια που θέλουμε να τυπώσουμε. Για δικά μας σχέδια, ξεκινώντας, ανακάλυψα το Tinkercad που είναι αρκετά εύκολο στη χρήση και μετά από κάποιο tutorial στο YouTube που είδα στα ελληνικά, μέσα σε μια μέρα έμαθα να το χρησιμοποιώ και να κάνω απλά σχέδια. Για πιο σύνθετα σχέδια θέλει χρόνο και εξάσκηση. Δεν το κατεβάζεις, αλλά το δουλεύεις απευθείας από το ίντερνετ. Ένα γρανάζι που είχα φτιάξει σε ένα άλλο πρόγραμμα και ήθελα να βγει σε συγκεκριμένες διαστάσεις, το πέρασα στο Tinkercad για να το κάνω 3D και μετά στο πρόγραμμα του εκτυπωτή. Πέρα από το cloud της Creality, προσωπικά εγώ μπαίνω στο Thingiverse, το οποίο έχει μεγάλη ποικιλία από δωρεάν σχέδια και με καλή αναζήτηση. Είναι σαν ένα e-shop στο οποίο αντί να παραγγέλνεις, το κατεβάζεις, το τυπώνεις και το έχεις. Σαν μια γεύση από το μέλλον. Για όλα τα παραπάνω θα σας έχω link στην περιγραφή. Άρχισα να τυπώνω διάφορα αντικείμενα, πιο μικρά για αρχή και στη συνέχεια τυπώνα μεγαλύτερες και πιο σύνθετες κατασκευές. Οι περισσότερες εκτυπώσεις βγήκαν πετυχημένες και μερικές με μικρές αποδεκτές ατέλειες, ωστόσο υπήρχαν και πολλές αστοχίες. Φυσικά για αρχή θα έχουμε πολλές αποτυχίες για διάφορους λόγους, αλλά μαθαίνουμε. Η πρώτη μου εκτύπωση ήταν αυτή και η δεύτερη αυτή. Ξέρω ότι αυτό ήταν ένα έτοιμο σχέδιο του εκτυπωτή, γι' αυτό βγήκε τόσο καλό, αλλά και η πρώτη εκτύπωση ήταν το ίδιο έτοιμο σχέδιο του εκτυπωτή. Πάντως, αν το προσέξουμε λίγο καλύτερα, μοιάζει και αυτό με καραβάκι. Είναι σαν το σιχαρί, το πανί και μία σημαία από πάνω. Το πιθανότερο σημείο που μπορεί να χαλάσει η εκτύπωση είναι στην αρχή. Αν κολλήσει καλά στη βάση, μετά όλα θα πάνε καλά. Υπάρχουν τρόποι όπως κόλλες που περνάνε την επιφάνεια πριν την εκτύπωση, αλλά ακόμα δεν έχω δοκιμάσει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, είχα και αλλού αστοχίες που για τις οποίες δοκίμασα άλλο τρόπο ή ακόμα και μια απλή επανάληψη και όλα καλά. Παρατηρώντας την εκτύπωσή μας, βλέπουμε ότι η ανάλυση δεν είναι και τόσο καλή. Έχω δει σε βίντεο από άλλους χρήστες ότι το μοντάρισμα και το ρύθμισμα του εκτυπωτή επηρεάζει και το τελικό αποτέλεσμα της εκτύπωσης. Οπότε, όπως προείπα, μόλις κατανοήσω καλύτερα το μηχάνημα, θα ασχοληθώ και με τις ρυθμίσεις αυτές. Σε προσπάθειες στο να εκτυπώσω πολλά αντικείμενα μαζί, απλώνονται στις άκρες του τραπεζιού και αν δεν είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν προβλήματα. Πέρα από αυτό, ακόμα και ένα από αυτά να μην πάει καλά κατά την εκτύπωση, μπορεί να την καταστρέψει όλη. Η μαγνητική βάση έχει μια σαγρή επιφάνεια που δίνει καλή πρόσφυση στο υλικό,
αλλά όποιο κομμάτι της εκτύπωσης στέκεται εκεί θα τη γράψει αυτή τη σαγρά επιφάνεια. Δεν είναι κάτι που ντε και καλά είναι πρόβλημα, αλλά βλέπουμε και πού μπορεί να είναι καλύτερη μια γυάλινη βάση. Μπορούμε αν θέλουμε να τυπώσουμε το αντικείμενο πάνω από τη βάση, τυπώνοντάς το με στηρίγματα. Μεγάλη προσοχή θέλει και στο πού θα αποθηκεύετε τα νήματα, γιατί επηρεάζεται πολύ η εκτύπωση αν έχουν πάρει υγρασία. Αν έχεις λεφτά να ξοδεύεις, υπάρχουν λύσεις για αυτούς που σου πουλάνε και γι' αυτό υπάρχουν και συσκευές για στέγνωμα. Σαν υλικό το PLA αναγράφει ότι είναι βιδιασπόμενο. Δεν ξέρω τι θα πει αυτό στην πράξη. Καλό είναι, καθώς πετάμε πολύ πλαστικό. Δεν περιμένω οι εκτυπώσεις μας να είναι βρήματα άλλων πολιτισμών στο μέλλον, αλλά ελπίζω να μην τις κλέμε μετά από λίγο καιρό. Η εκτύπωση έχει ένα κόστος σε υλικά και ρεύμα, οπότε τυπώνουμε και κάτι για να αξίζει. Δεν θα τυπώσουμε για παράδειγμα ένα φαράς επειδή μας έσπασε. Όσο αφορά το κόστος της εκτύπωσης, πέρα από το κόστος του υλικού θα χρειαστεί μία κιλοβατόρα περίπου για να τυπώσουμε 100 με 150 γραμμάρια PLA. Οπότε κάνουμε την πράξη κόστος ρεύματος και υλικού. Αυτό βέβαια πολύ χοντρικά, καθώς άλλο χρόνο θέλει σε υψηλή ανάλυση και άλλο σε χαμηλή. Άλλο να ζεσταθεί ο εκτυπωτής μας για να τυπώσει κάτι μεγάλο και άλλο να το ζεσταίνουμε για να τυπώνουμε κάτι μικρό και να το σβήνουμε. Και κάθε υλικό δουλεύει σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Οι αποκλίσεις είναι μεγάλες. Το κόστος του ρεύματος το έχω προσθέσει στο κόστος του υλικού μέσα στο πρόγραμμα του εκτυπωτή και έχω από πριν μια καλύτερη εικόνα για το πόσο θα μου στοιχίσει κάθε εκτύπωση. Αυτή είναι η πρώτη μου εικόνα για την τρισδιάστατη εκτύπωση. Τα βήματα που είδαμε είναι αρκετά κατά τη γνώμη μου ώστε να ξεκινήσουμε και να απολαμβάνουμε από την πρώτη στιγμή τις δυνατότητες του εκτυπωτή και σιγά σιγά να μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, να είστε καλά και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο.